1966, η εποχή αποστασίας. Όλοι στα προπύλαια και στις πορείες ειρήνης του μαραθώνου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη βγάζει την ποδιά και παίρνει το πλακάτ. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Ο Ανέντοτος και η ΕΔΑ πλειοψηφία με τα exit polls μετρημένα με ακρίβεια στους δρόμους. Το μήνυμα φτάνει και στα κινηματογραφικά πλατό. Εισιτήρια 659.000. Η ταινία πρώτη ανάμεσα σε 117 εκείνης της χρονιάς. Σεζόν 1966-67. Στις αίθουσες η εικόνα λάμπει. Όσο για τη μουσική του Ζαμπέτα, ανύποπτη σκεπάζει τους ήχους των τάγκς που ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Η ιστορία με λιμένα τα φρένα μαρσάρει στα επιτελεία για την 21η Απριλίου και ύστερα για τη μεταπολίτευση που τελικά δεν είχε happy end. Είναι, αν θέλετε, ένα ελαφρώς ρεμβαστικό τραγούδι σαν φυσιογνωμία, το οποίο όμως ο στίχος του ουσιαστικά αποτιμά ότι όλα όσα έχουν προηγηθεί και μάλιστα σε ένα δίσκο πολύ σκληρό, το Κούρεμα, και πολύ καθοριστικό, αν θέλετε, και για το Σαββόπουλο και για, για το πολιτικό, εντός εισαγωγικών το λέω, με τη στενή έννοια, τραγούδι γενικότερα. Εμείς, μια σβή ψυχή σοδείς, παράλογα νυχτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής, εμείς οι εκκρεμείς. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα, τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα ο πολιτευτής κυκλοφόρησε ακριβώς τη μεταπολίτευση. Δηλαδή ήταν Δεκέμβρης του 1974 ή Νοέμβρης, σε μικρό δισκάκι. Στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή. Λοιπόν, αυτή ήταν ερωτευμένη με τον καθοδηγητή της, έτσι. Στην επόμενη φάση έδερνε τον καθηγητή της μαζί με τον καθοδηγητή και στην παρούσα πλέον φάση πετάει γιαούρτια στον ίδιο τον καθοδηγητή της. Αυτή ήταν η εξέλιξη της φοιτητριούλας με ό,τι αυτή συμβολίζει. Στη φοιτητριούλα που σ' έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Το καινούργιο υλικό του Σαββόπουλου στην μεταπολίτευση είναι δύο μικρά δισκάκια μέσα στα οποία υπάρχουν ο πολιτευτής, τη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί κλπ. Και ένα τραγούδι για την Κύπρο. Όλα αυτά, παρακαλώ, με παραδοσιακό ήχο, με ορχήστρα που ακούγεται και η φωνή του Ζωνά Σαμίου μέσα. Το άλλο τώρα τραγούδι είναι το «Σαν τον Καραγκιόζη». Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής η τοποθέτηση του Σαββόπουλου εκείνη την εποχή. Και έρχεται μετά λίγο πιο ψύχρεμα η Ρεζέρβα το 79, που ξεκαθαρίζει ίσως περισσότερο τα πράγματα και δείχνει ίσως και το Σαββόπουλο που θα γνωρίσουμε πιο έντονα στη δεκαετία του 80. Ποτέ λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας
στον αιώνα. Ήταν η καλύτερη περίοδος που ζήσαμε στην Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα και πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Θα σκατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώδικα στα γεπαρχιώδικα βρε, ως τη σύναξη σ' αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεπλωθεί. Όλοι αισθανόντουσαν ότι έχουν συμβολικώς έστω μία πρόσβαση πια στην εξουσία, και όλες οι παρατάξεις. Καλύτερη περίοδος ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια, να πούμε, του Πασόκ. Άλλο τι έγινε μετά και τι αυταπάτες μας φάγανε. Ενώ με την αναγνώριση της, του ΚΚΕ, του ΚΚΕ τον Καραμαλή, με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και τη συνταξιοδότηση των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης από τον Παπανδρέου, ένας κόσμος ήταν αποκλεισμένος και κυνηγημένος, εξόριστος, βγήκε στο προσκήνιο και είχε έναν ελεύθερο λόγο και μία παρουσία σημαντική στα πράγματα. Μετά σιγά σιγά εξαγοράστηκε κατά κάποιο τρόπο αυτό. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε χάθει από τις φωτιές. Και τους δρόμους από συντρόφους, υποδόμους, φοιτητές. Και εσύ έφυγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου, κατακόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανά στη ζωή μου τη σκεφτεί. Ο Ανδρέας ήτανε ιδιοφυΐα. Ήταν άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα. Τον κόσμο τον είχε εδώ. Θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε κάτι πολύ σπουδαίο και να γίνουμε μια ωραία χώρα. Δυστυχώς όμως. Λαϊκίστηκα φέρθηκε. Ενώ δηλαδή σαν καθηγητής και σαν προσωπικότητα ήταν επίπεδου διεθνούς εμβελίας, όσο πλησίαζε στην εξουσία γινόταν λαϊκιστής. Δηλαδή, πήρε την εξουσία, όλοι το είδανε αυτό με ευχαρίστηση, ακόμη και αυτοί που δεν τον ψήφισαν, αλλαγή, και τι είχε στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, ότι να πήραμε την εξουσία, το πάρτι αρχίζει, γλεντήστε μαζί μου. Αυτό έγινε. Τα δάνεια άρχισαν να έρχονται και οι επιδοτήσεις και οι συνδικαλάρες και τα ζεϊμπέκικα. Γίνεται μικρή η παρέα των Ελλήνων. Οι κοινότητες, που λέει ο Σαββόπουλος, ήταν μεγάλες, ανοιχτές και με πολλές ελπίδες. Άρχισαν να μικραίνουν και οι παρέες και ο χώρος και ο χρόνος δράσης τους και οι ελπίδες τους σιγά σιγά. Ανακαλύπταμε πράγματα πιο του ξεφαντώματος, πιο λούμπεν, ή στα σκυλάδικα, στα λούμπεν σκυλάδικα, στα αυθεντικά, ή σε κάτι διθενιές
μεγάλες πίστες και μαγαζά με τα γαρίφαλα, τα λουλούδια και όλη αυτή την προβολή της κοινωνικής ευμάρειας. Πολύτε όμως είναι μυπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύτε και το δίνω όσο κι όσο φτάνει θέμα από εκεί αλληλιώς. Αυτός ο πλούτος των λουλουδιών, του ίσκι, του ξεφαντώματος μας οδηγούσε σε μια πνευματική φτώχεια. Ήταν άλλη μια τεράστια αντίφαση, την οποία όχι μόνο τη ζήσαμε, αλλά την υποθάλψαμε κιόλας. Οι χειρότεροι ανάμεσα στους συμπατριώτες μας, και δεν ήταν λίγοι, δεν είναι λίγοι, από την άποψη της ποιότητας το εννοώ χειρότεροι, νομίζανε ότι όλος αυτός ο καταναλωτισμός με τα δάνεια είναι αποτέλεσμα των αγώνων τους. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα αυτής της εξωστρέφειας και αυτού του καταναλωτισμού και αυτής της ψεύτικης ζωής, της αυταπάτης. Γιατί όταν είσαι πια έτσι τόσο πολύ στο τραλαλά και στο προς τα έξω και θα σε δω και θα τηλεφωνηθούμε και χρυσό μου και φιλιά, όταν λοιπόν είσαι τέτοια, το μέσα σου στεγνώνει. Και άμα στεγνώνει το μέσα σου, πώς θα κάνεις τίποτε, δηλαδή. Όχι τραγούδι δεν μπορείς να κάνεις, όχι οικονομία δεν μπορείς να κάνεις, όχι πολιτική. Ούτε σχέση ερωτική δεν μπορείς να κάνεις. Θα κάνεις κάτι εξωτερικό, κάτι επιφανειακό, ας πούμε. Είναι αποτέλεσμα του πήραμε τη ζωή μας λάθος, που έλεγε ο Θοδωράκης και ο Σεφέρης. Το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε, το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια άιντε καθαρίσαμε. Αυτός ο στίχος γράφτηκε τέλη 70, αρχές του 80. Δεν κερδίσαμε καμία δεκαετία ολόκληρη. Αντίθετα, χάσαμε την δεύτερη κυβέρνηση Παπανδρέου, όπου η πρώτη έδωσε μια ελπίδα αλλαγής. Στη δεύτερη κυβέρνηση, στη δεύτερη τετραετία Παπανδρέου, με πολύ περισσότερος κόσμος πέρασε σε μια πελατειακή σχέση με την εξουσία.